Καλημέρα, Βασίλη. Υπομονή. Μπράβο, Βασιλάκη. Τα ύδατα λοιπόν σήμερα καθαγιάζονται και μέσω αυτών ολόκληρος ο κόσμος σε προετοιμασία της αναγέννησης της μέλουσας αιώνιας βασιλείας του Θεού. Αγαπητοί μου αδελφοί, κάθε χρόνο αυτή την ημέρα η δόξα του Θεού αποκαλύπτεται επαναλαμβάνοντας και επιβεβαιώνοντας ό,τι επεστελέστηκε κατά το βάπτισμα του Χριστού. Έτσι λοιπόν, ξανά οι ουρανοί ανοίγουν, ξανά το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται. Δεν το βλέπουμε με τα σωματικά μας μάτια, αλλά αισθανόμαστε την ενέργειά Του. Κατά την τελετή του αγιασμού, τα ύδατα τα οποία καθαγιάζονται από το γεγονός της καθόδου του Αγίου Πνεύματος μεταμορφώνονται, γίνονται άφθαρτα και διατηρούν την ενέργειά τους για πολλά χρόνια. Ο καθένας, αγαπητοί μου αδελφοί, μπορεί να το αντιληφθεί αυτό, πιστοί και άπιστοι, σοφοί και αγράμματοι. Από πού όμως τα ύδατα αποκτούν αυτήν την ιδιότητα? Είναι ενέργεια και μόνο του Αγίου Πνεύματος. Εκείνοι που με πίστη πίνουν αυτά τα ύδατα, τον αγιασμένο νερό, τον μεγάλο ή τον μικρό αγιασμό, και χρείονται με αυτά, λαμβάνουν ανακούφιση και θεραπεία από πνευματικές και σωματικές αρρώστιες. Αν θέλετε, οι κατοικίες καθαγιάζονται μέσω αυτών των υδάτων, η δύναμη των δαιμόνων καταστέλλεται, η Θεία Χάρη κατέρχεται σε οτιδήποτε ραντίζεται με τα ύδατα αυτά τα αγιασμένα. Μέσω λοιπόν της καθοσιώσεως των υδάτων, η Θεία Χάρη ξανά παρέχεται σε ολόκληρο τον κόσμο, καθαίροντάς τον από τις αμαρτίες που έχουμε διαπράξει και προφυλάσσοντάς τον από τις μηχοναραφίες του διαβόλου. Σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, τελειώνοντας, το Άγιο Πνεύμα με την κάθοδό του στα ύδατα, όπου βυθίζεται ο Σταυρός του Κυρίου, κατέρχεται σε ολόκληρη τη φύση, εκτός από τον άνθρωπο ο οποίος και μόνο δεν το επιθυμεί. Ας ανοίξουμε λοιπόν τις καρδιές μας και τις ψυχές μας για να λάβουμε εκείνον με κεφαλαίο και με πίστη. Ας αναφωνήσουμε από τα βάθη της ψυχής μας: Μέγαση Κύριε και θαυμαστά τα έργα Σου, και ουδής λόγος εξαρκέσει προσύνον των θαυμασίων Σου. Αμήν. Επεφάνει η χάρις του Θεού, η σωτήριος πάσιν ανθρώπους. Αλληλούια. Αμήν, αμήν, αμήν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, το δείπνο. Amen.
Σως
δόξον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Εγιορτάνει πανδιζομένος ο Κύριε της Τριάδος και την χάρισα την δόξα σου πάντων η ίδια η γη στους αιώνους. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σοι ο αγιασμός ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέρχομεν. Κρίν δεηθώμεν. Ο ευλογόμενος ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον σε της είπε πειθώτα σώσον των λαών σου και ευλογιονομία σου το πλήρωμα της Εκκλησίας σου πείναξον Αγίας αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου σε αυτού σαν τη δοξική σου δυνάμη την κατάλληψη μας σε πεισέ ειρήνη το κόσμο σου χώρισε σε αγλησίες σου στις ιερές της άκουση μόνος των καθών και πάντων των λαών σου ότι πάντε σε μόνοι σαν αγαπήσεις και πάντων στο ρήμα τέλειων άλλων ορυφών του κοφότων και στην δόξα και ευχαριστή και να πνεύουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νύν και εις αιώνας των αιώνων Αμήν. Έρθει εφημάστη αυτού θεία χάρη θροπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν Ιορδάνη που ημιδευτεί κατά ξαναδείς του εξωεθνός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναγράμμες ποιης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας δυνάμει ποιμήν και ζωοποιού Σταυρού τη χάρη του Ανδρέως Πάζη σε πάρα πολύ ωραία σήμερα
το μέγα αυτό μυστήριο της Εκκλησίας μας, κατά το οποίο η Αγία Τριάς εφανερώθηκε ημάς. Ξέρετε, αγαπητοί μου αδελφοί, στην Παλαιά Διαθήκη είχαμε ενδείξεις περί Αγίας Τριάδος. Δεν αναφέρονται πρόσωπα στην Αγία Τριάδα, στην Παλαιά Διαθήκη. Και διότι, όπως λέγει η Γένεση στο βιβλίο, ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα και ομοίωση. Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα και ομοίωση. Δεν αναφέρεται όμως. Το πληθυντικός αριθμός είναι, αλλά δεν γνωρίζουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Όμως στην Καινή Διαθήκη σήμερα η Τριάδα είναι παρούσα. Ο Υιός εντός των υδάτων. Η περιστερά το Άγιο Πνεύμα πάνω από τον Υιόν. Και από πάνω από τον Περιστέρι, από το Άγιο Πνεύμα, ακούγεται τη φωνή του Θεού. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός. Αυτόν η δόξα σας και αυτόν ακούγεται. Αυτόν αγαπητοί μας δεν ακούμε. Τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος σήμερα βαπτίζει τον Ιορδάνη ποταμό, αγίαζε τα ύδατα και αγιαστούμε και εμείς. Όπως είπε ο Πατήρ Θεόκτητος. Θα πάρουμε και εμείς την Άνοικη Μεταβληματική, λέγοντα Χριστιανή Ορθόδοξη. Γιατί χωρίς το βάπτισμα, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν γίνεται μετά Χριστιανή Ορθόδοξη. Το βάπτισμα είναι εκείνο το οποίο μας αγιάζει και μας αποβάλλει των παλιών άνθρωπων, των διάβολων, με το Χριστό που είναι η αλήθεια, το φως και η ζωή. Αυτή λοιπόν η μεγάλη γιορτή σήμερα, την οποία εορτάζουμε σε αυτό το ωραίο μοναστεράκι της Αγίας Εκατερίνης, μαζί με τις αδελφές μας, για να δώσουμε και εμείς την χάρη και την ευλογία του Αγίου Πνεύματος, όπως πραγματικά το είδαμε μέσα από την ψυχή μας το Άγιο Πνεύμα να καθέρχεται από τους ουρανούς. Όπως είπα, τη δόξα του Άγιου Πνεύμα δεν το βλέπουμε, αλλά όμως εάν πιστεύουμε σε αυτό πραγματικά, τότε όντως το Άγιο Πνεύμα καθίρθε σήμερα, έλεγε τα ύδατα, έλεγε πάντα σημάσει. Μεγάλη γιορτή τη Χριστιανοσύνη. Τα Χριστούγεννα το Χριστό ήταν στο σπήλαιο μέσα, νήπιο, δούλου μορφή. Σήμερα το βλέπουμε τέλειον όντα στον Ιορδάνη ποταμό και ήρθε να ξυγίζει από το κήρυγμά του. Διότι έπρεπε να αναβαπτιστεί πρώτα, θα πάρει βάπτισμα το χριστιανικό βάπτισμα για να μπορέσει να κηρύξει τον κόσμο την μετάνοια και την επιστροφή πάντων ημών. Να γιατί αγαπητοί μου αδελφοί σήμερα η εσύ μας εορτάζει αυτή τη μεγάλη γιορτή και έχουμε εις πάντα σε εμάς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να είναι με θυμόν πάση ημέρα στη ζωή σας. Αμήν. Τώρα θα πάμε κάτω στη θάλασσα, θα κάνουμε τη λήψη του Σταυρού. Διευχώ των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριος Χριστός Θεός, λέσχους όσων ημάς. Διευχώ των Κύριος Πατέρων ημών, Κύριος Χριστός Θεός, λέσχους και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα πάντα σε εμάς. Και πάντα δίκους, τι ευχαριστία. Τις καλές μου τους ίδιες. Η ευχαριστία για να προλάβω. Επαυσίωσουμε τα εκμεγές μάθους, εισάψουμε και ολική ζωνία.
Δύο για το χρόνο σου. Αμήν. Ο
Ιωάννος και δε βορβορωμένο η ον καθόρση πνεύματος λερωμένη η ον νέα προχωρωμένη από ανεκδίδων αγγικά τα βλυκάρια τώρα για να ρίξουμε το σταυρό, έτσι Βασιλεία. Ναι, βέβαια. Έχεις ξαναπάει. Πρώτη φορά κι εγώ. Πρώτη φορά, ωραία. Θα παίζει για το σταυρό, Νικόλα! Μπράβο! Γεια, καλημέρα! Τι έχεις συνέφερες πια σήμερα! Εδώ στα Βλυχάδια είμαστε λοιπόν, στην Διάλυμνο. Σήμερα 19 Ιανουαρίου 2014 και με το παλιό εορτολόγιο, το παλιό εορτολόγιο πετάνε το σταυρό στη θάλασσα, γιορτάζω Θεοφάνεια. Όσοι παλαιών εκλελήμε θαυρόγων βόρων λεόντων συντέτελασμένων μήλας αγαλιόμεν και πλατίνομεν στόμα λόγο πλέκοντες εκλόγων μελωδίαν ότον προς ημάς είδετε δωρημάτων. Πυρσό καθαρδής μυστικής θεωρίας υμνών προφήτης την βρωτών καινουργίαν ρίγνηση γύρι πνεύμα δικροτουμένην σάρκος ήρεμφένου σαν αρίτου λόγου βορβορωμένου
Ιον καθάρση πνεύματος λελωμένη, νέον προκορμής κειμένα πλάνη τρίβων, άκουσα να πρόσιτον εις την ηθία, μόνης προσιτήν, εις Θεός κάτι λάγει. Ημέρ τον εξέφυνε συμπαλλοβείο, ηχο πατήρ ον γαστρός εξηρέψατο, νεύθυ συνότος, συμφυσγόνων πέλων, φωταυγός εξόρους εν ανθρώπων γένους, λόγος θέμου ζών και βρωτών προμηθείαμ, έφλεξε Έφλεξε ρήθρο των τρακόντων κασκάρας, ότι σκομήλου τη μετασύ ο φλόγα, νέους φίλους άνεψε της κατεπλάσας, την της κάθε των αφήνης. Το καιρό εκείνο ήρθεν ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαπτίστη υπό Ιωάννης τον Ιορδάνη και ευθέως αναβαίνει από του ύδατος και δεσχιζομένου στους ουρανούς το πνεύμα ως υπεριστεράν καταβαίνουν επ' αυτόν και φωνήγεται από τον ουρανό «Σι ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευλόγησα». Κύριε, δόξα σου.
εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρο του τότε δυνάμει και ενεργία του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του καταφυτίσε τη είδα εις τούτης την καθαρτική της υπερουσίου τριάδος ενέργεια του Κυρίου δεηθόμεν. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν Ιορδόνη βοηθήσω εις της τριάδος εφανερό καργένη παραστήφωνη προς εμαρτυρήσει αγάπη τον σε ονόμα του και το πνεύμα ενήθη περιστέρα εβεβαίω του λόγου. Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φώτισας δόξα διζωμένος σου Κύριε ή της τριάδος φανερώθη προσκύνησης του καργενήτωρος φανή προς εμαρτυρήσει αγάπη των σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περιστέρας ευεβαίω του λόγου το ασφαλές ο επιφάνης Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φώτισας δόξαση. Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίση μόνο δόξες, ο εν Ιορδάνη είπε ο Ιωάννου Βαπτιστή είναι καταδεξάμενος δια την ημών σωτηρία, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, πρεσβείες Παναγράντου Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, θεία δυνάμη του Κυζουμπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουράνια δυνάμους, σχεσίες του μίαν, και εσύ είστε με ενδόξου προφή του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Τον Αγίον ενδόξου και παρεδείμενο Αποστόλων. Τον Αγίον δικαίων Θεοπαντώρων Ιακήν και Άνης. Ιωσή του Σημειών της Αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος. Αδελφόρου Πανσόμου και πανεδείμονη της του Χριστού Εκατερίνης. Τα Άγια Θεοφάνεια αεορτάζομαι του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ελεήσει και σώσε ημάς, αγαθός και φιλάνθρωπος, και ελεήμων Θεός. Και ο Κύριος μας να ενισχύει πάντα σημάς σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάμε. Εάν αδελφοί μου πραγματικά μέσα πιστεύουμε στον Κύριό μας, τότε πραγματικά τα πράγματα θα αλλάξουν. Θα πάρουν άλλη μορφή. Θα μεταμορφωθούν μέσα μας τα πράγματα και τότε πραγματικά θα είμαστε κι εμείς φωτοδότες και θεοφόροι όπως και οι Άγιοι μας και οι Κυρίου Σταυρού. Αμήν. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Χρόνια πολλά και στα μέσα ενημέρωσης, τα οποία πάντα είναι κοντά μας στη Γερόνησα, τα οποία πάντα προβάλλουν την Εκκλησία σε κάθε εκδήλωσή της. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Διευκόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
κολλήσουμε κι εμείς. Κόλλα, εντάξει. Εδώ στην παραλία στα Βλιχάδια, στο λιμάνι εδώ, έδειξαν το σταυρό, το τίμιο σταυρό από την Ιερά Μονή της Αγίας Καθαρίνης, ο Μητροπολίτης ο κ. Παΐσιος. Γιορτάστηκαν το Θεοφάνεια σήμερα με το παλαιό ορτολόγιο, η Ιερά Μονή της Αγίας Καθαρίνης, η οποία ακολουθεί το παλαιό ορτολόγιο όπως το Άγιον Όρος, και πολλοί κόσμοι πήγαν σήμερα. Ήταν κάτι και εμείς πρώτη φορά το είδαμε, μια ωραία παραδοσιακή στιγμή και κατανυχτική, και στέλνω τις ευχές και τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους καλλινείς ομογενείς που θα μας δουν και στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο, Αυστραλία, Αμερική, στα ευρωπαϊκά κράτη και όπου αλλού φτάνει η φωνή αυτή του Αλήθεια FM. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Γεια σου Νικόλα. Πάει τον Νικόλα εδώ, πάει τον Νικόλα. Νικόλα, έκανες μπάνιο? Ναι, έκανα. Μια χαρά τα πήγες, έτσι? Εντάξει. Η θάλασσα είναι κρύα ή ζεστή? Καλή. Καλή, έτσι. Μπάνιο ξέρεις, έτσι καλό, ε? Ναι. Εντάξει, ευχαριστούμε. Και να δούμε τι θα πούμε πραγματικά με τους κούρες τους, μια από την εποχή που δίνει η Λέη, και η Εκκλησία πάντοτε, η Λέη μας να είναι υγιής πνευματικά
και όλους τους πατέρες της Μονής και όλες τις αδελφές πραγματικά και όλο τον κόσμο που είναι αφανής μέσα στη Μονή και ευχαριστούμε για την χαρά που έχουμε σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ, χρόνια πολλά. Και ευχαριστώ επίσης τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία τα πάνω τα μουσικά και κάτω είναι κοντά μας και μας δείτε εδώ στις εκκλησίες, βρίσκομαι το χειριέρετε. Ένα προβάλλον στην εκκλησία, προβάλλον είναι ο Χριστός και μετά τα σάμα. Πάντε με τα ποιότητα, βέβαια. Μάλλον που ξέρεις ευχαριστώ πάρα πολύ. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύμα, μενή και στους αιώνας των αιώνων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δέσποτα Άγιε, ευλόγησον. Ξεφεύγει έτσι από το επίπεδο ίσως άλλων κοινωνιών. Μάλιστα. Και αυτό οφείλουμε να το χαρούμε εμείς που μένουμε και κατοικούμε εδώ. Έτσι δεν είναι? Η Κάλλη μας αγαπάει πάρα πολύ και τους νεκρούς της. Έτσι. Αλήθεια είναι αυτό. Όσα συμβαίνουν εδώ δεν γίνονται. Καμιά φορά, ξέρετε. Σε κανέναν εσύ αυτό που λέτε. Επειδή εμένα η μητέρα μου ήταν και αρκετά αυστηρή με κάθε λεπτομέρεια σε τέτοια θέματα. Όταν βλέπω, ας πούμε, καμιά φορά πώς γίνονται αλλού ή στην Αθήνα, μου φαίνονται, ξέρετε, πολύ περίεργα έως άδεια. Κανένα νησί δεν το έχει αυτό το ωραίο έθιμο. Ναι. Μόλις κοιμηθεί ο νεκρός τους, θα μας πάρουν τηλέφωνο. Μάλιστα. Να κάνουμε 40 λίτρο. Όπου κι αν είναι, όπου κι αν βρίσκεται. Μάλιστα, είδατε. Πουθενά, σε κανένα νησί δεν γίνεται. Εγώ που είμαι κότησα, δεν γίνεται αυτό. Μάλιστα. Όχι, mm-hmm. Αγαπούν τους νεκρούς τους, αγαπούν τα μοναστήρια. Βλέπουμε ότι όλες οι εκδηλώσεις, εν ζωή ή όχι, γίνονται με πάθος. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, γι' αυτό λέμε ότι όταν υπάρχει μια μεγάλη γιορτή του Αγίου Παντελέμωνα, του Αγίου Νικολάου, Χριστούγεννα, Πάσχα και δεν είναι εδώ ο Καλύμνιος στον τόπο του, νιώθει άδειος, νιώθει ότι θέλει να έχει, ας πούμε, ανοιχτό το τηλέφωνο ή ανοιχτό το Skype, το βίντεο, για να τώρα μπορεί όλοι να δει. Τα είδανε στη Ρόδο. Είδατε, παντού. Για την πρωτοχρονιά και στην Αυστραλία. Είδατε. Αυτή είναι η ομορφιά της επικοινωνίας. Να μπορεί η εικόνα και ο ήχος, τα όσα λέμε, να φτάσουν σε εκείνους που νοσταλγούν. Να πει και η Γερόντζα μια ευχή στους ομογενείς τους Καλυμνίου. Πες μια ευχή, Γερόντζα. Της Αυστραλίας, της Αμερικής, της Ευρώπης. Το εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου, ο Χριστός να τους δίνει υγεία σωματική και ψυχική και να επανέλθουν μια μέρα στην πατρίδα τους. Αυτό είναι. Μάλιστα. Και αν δεν μπορούν να το κάνουν μόνιμα, να μην μα ξεχνούν ποτέ. Μάλιστα. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παρακαλώ, Γερόντισσα. Παρακαλώ, καλή χρονιά με υγεία και δύναμη σε όλους μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Όπου πάντοτε τιμάτε το μοναστήρι μας. Χρόνια πολλά. Εντάξει. Είστε καλά.
Thank you.